Αντιμέτωπες με μια διπλή κρίση γάλακτος, διαφορετική από όλες τις προηγούμενες, βρίσκονται οι γαλακτοβιομηχανίες στην Ελλάδα. Από τη μία, οι εισκομίσεις γάλακτος μειώνονται συνεχώς με ορατό το ενδεχόμενο έλλειψης της βασικής πρώτης ύλης για τη γαλακτοβιομηχανία σε μερικούς μήνες. Από την άλλη, οι ανατιμήσεις στα τελικά προϊόντα που συνδέονται με το αυξημένο κόστος παραγωγής προκαλούν κατάρρευση των πωλήσεων, κυρίως στο γάλα και στο γιαούρτι, με τη μείωση του όγκου πωλήσεων να φτάνει αντιστοίχως το 7,4% και το 10,4%. Αυτό είναι το αποτέλεσμα από αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια, ότι θα έρθουν μέρες που δεν θα υπάρχει κτηνοτροφία στη χώρα μας. Είναι το αποτέλεσμα των προηγούμενων κυβερνήσεων, των εκάστοτε κυβερνήσεων, που δεν στήριξαν ποτέ την ελληνική κτηνοτροφία, την ελληνική παραγωγή, του πρωτογενή τομέα, πραγματικά και ουσιαστικά. Προσπαθούσαν πάντοτε με έναν τρόπο επιπόλαιο, με έναν τρόπο με ασπιρίνες, να κάνουν θεραπεία στην πάθηση που είχε ο ασθενής, και αυτή ήταν η κτηνοτροφία μας. Βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση, ειδικά στα γαλακτοκομικά προϊόντα, και στο γάλα και στα γιαούρτια και γενικά σε όλες αυτού του είδους τις τροφές. Προέρχεται, όπως προείπατε και εσείς, από την αύξηση αρχικά των τροφών που χρειάζονται για να θρέψουν οι κτηνοτρόφοι τα ζωντανά, και έτσι να υπάρχει και μια πιο μεγάλη παραγωγή γάλακτος. Και εφόσον μειώνεται η παραγωγή γάλακτος από αυτούς, αυξάνονται οι τιμές στα ράφια. Αν και οι γαλακτοβιομηχανίες δίνουν αυξημένες τιμές στους παραγωγούς, αυτές δεν επαρκούν για να καλύψουν το υπέρογκο κόστος των ζωοτροφών, οι τιμές των οποίων έχουν υπερδιπλασιαστεί. Έτσι, είτε τα ζώα υποσιτίζονται και επομένως είναι λιγότερο παραγωγικά, είτε οδηγούνται στη σφαγή, καθώς η συνέχιση της εκτροφής κρίνεται πλέον ασύμφορη. Είναι μεγάλος φόβος ότι σε όλη την Ευρώπη ίσως να δούμε μεγάλες ελλείψεις προϊόντων. Ειδικά η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν στηρίζεται αυτούς στην εγχώρια αγορά της, οπότε χρειάζεται σίγουρα να αγοράζει και από ξένα κράτη βασικά προϊόντα. Οπότε είναι ένας μεγάλος φόβος. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν τον έχουμε δει, ή τέλος πάντων δεν είναι τόσο αισθητός στα προϊόντα μας. Μένει να το δούμε από Σεπτέμβριο τι θα γίνει. Εδώ και μια δεκαετία η κατάσταση πάει κάθε μέρα στο χειρότερο, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τη διεθνή κρίση που υπάρχει, να μην υπάρχει ζωικό κεφάλαιο πλέον στη χώρα μας, και με τις αυξήσεις που έχουμε στις ζωοτροφές, στην ενέργεια, να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι στο ζωικό κεφάλαιο που έχει απομείνει πλέον στη χώρα μας να το συντηρήσουν και να το ταΐσουν έτσι όπως θα έπρεπε, για να έχουν παραγωγή τα ζώα τόσο που θα μπορούσε να καλύψει τουλάχιστον ένα ποσοστό όπως κάλυπτε και τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Στέφανου Σίσκου και του Open TV, η μείωση είναι αισθητή σε όλα τα είδη γάλακτος, αν συγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022 με το αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς. Η μείωση που καταγράφεται στην παραγωγή ανέρχεται σε 2,86% σε ό,τι αφορά το αγελαδινό, 3,24% σε ό,τι αφορά το πρόβιο και 8,18% στο κατσικίσιο. Το γεγονός πιθανότατα να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές και άλλων προϊόντων, αλλά και σε πιθανές ελλείψεις και σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Θεωρώ ότι γενικά θα υπάρξει μια έλλειψη σε προϊόντα σε ό,τι έχει σχέση με το κτηνοτροφικό, από το κτηνοτροφικό τομέα, και σε κρέας και σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Μιλάμε για ελλείψεις των εγχώριων προϊόντων. Έτσι, όταν λέμε ότι θα υπάρξουν ελλείψεις σε κρέας, δεν εννοούμε να έρθουν τα κατεψυγμένα από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες ή από πολύ μακρινές χώρες, για να καλύψουν την αγορά και την ζήτηση της χώρας μας. Από το ελληνικό κρέας, το ελληνικό γάλα θα υπάρξει έλλειψη, γιατί δεν υπάρχει κτηνοτροφία. Γιατί ο κόσμος πλέον δεν μένει σε ένα επάγγελμα που δεν αποδίδει, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν μπορεί να ζήσει όχι μόνο αυτός, δεν μπορεί να ζήσει τα κοπάδια του, δεν μπορεί να ζήσει τα ζώα του για να παράξουν αυτό που πρέπει. Σε γενικές γραμμές, με σπασμένα φρένα συνεχίζει να γονατίζει τα νοικοκυριά το ράλι της ακρίβειας, με τις τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά να βρίσκονται πια στα ύψη. Χαρακτηριστικές είναι οι μεταβολές της τιμής των καταναλωτικών προϊόντων από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Ενδεικτικά, οι ανατιμήσεις έχουν ως εξής: τα μακαρόνια νούμερο 6 από 0,52-0,56 ευρώ, τσιπς από 0,65-0,56
0,86 ευρώ. Φέτα 400 γραμμαρίων από 4,25 ευρώ, 5,40 ευρώ. Φρέσκο γάλα 1 λίτρου από 1,48 1,58 ευρώ. Αλουμινόχαρτο 30 μέτρων από 2,16 3,20 ευρώ. Ρολό κουζίνας από 1,85 ευρώ σε 2,15 ευρώ. Χλωρίνη 2 λίτρων από 3,40 ευρώ 3,73 ευρώ. Καθαριστικό πιάτων από 2,75 3,02 ευρώ. Χαρτί υγείας από 3,90 ευρώ 4,45 ευρώ. Χαρτοπετσέτες από 0,63 0,70 ευρώ. Βλέπουμε ότι εκτός από την αύξηση των τιμών και μια μείωση στην κατανάλωση, έχει γίνει δηλαδή μια έρευνα που λέει ότι τις τελευταίους 2 μήνες μειώθηκε η κατανάλωση των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά 10%, που σημαίνει είτε ο καταναλωτής δεν μπορεί να τα αγοράσει, είτε επιλέγει να μην τα αγοράσει. Βέβαια, όλο αυτό το βλέπουμε ότι δημιουργούνται πιέσεις ίσως για να μπορέσουν να μειωθούν κάποιες τιμές από αυτές τις καινούργιες αυξήσεις, αλλά οι προβλέψεις είναι αρκετά δυσίωνες. Ίσα-ίσα έρχονται μηνύματα ότι θα δούμε και άλλες αυξητικές αυξήσεις στον επόμενο διάστημα, οπότε θεωρώ ότι οι καταναλωτές θα οφείλουν ίσως να αγοράζουν λιγότερα προϊόντα έως να σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση.